τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να μας διδάξουν την έννοια του ρατσισμού και να μας ξεκαθαρίσουν ότι όλοι είμαστε ίσοι και έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποχρεώσεις. Κατά τη γνώμη σου, τι οφείλει να κάνει το Υπουργείο Παιδείας? Πιστεύω ότι οφείλει το Υπουργείο να παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς αυτή στην προσπάθειά τους και να τους προμηθεύει με οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να αφιερώνουν χρόνο από το μάθημά τους για να μας δώσουν να καταλάβουμε τις έννοιες αυτές. Εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά οι μαθητές, αν είναι μάρτυρες ενός ρατσιστικού φαινομένου, τι πιστεύεις ότι μπορούν να κάνουν, πώς να αντιδράσουν? Πιστεύω ότι μια σωστή αντιμετώπιση θα ήταν να προσπαθήσουν να υπερασπιστούν το δίκαιο και να μέσω του διαλόγου να υπερασπιστούν την άποψή τους. Πιστεύεις και ότι... με επιχειρήματα. Ναι, πολύ ωραία. Πιστεύεις ότι η σιωπή είναι μια λύση? Όχι, γιατί έτσι επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση και οι ρατσιστές πιστεύουν ότι η άποψή τους είναι η λογική και η υπερισχύει. Ναι. Όσον αφορά τώρα το μάθημα των θρησκευτικών, τι θα μπορούσε να γίνει για να μας βοηθήσει? Όλα αυτά τα χρόνια που διδασκόμαστε θρησκευτικά, μέσα από τη χριστιανική διδασκαλία μαθαίνουμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός με τις ιδιαιτερότητές του και ότι οφείλουμε να τον σεβόμαστε. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός στην καθημερινότητά μας? Θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να αρχίσουν να νοιαζόμαστε για τους ξένους που ήρθαν στη χώρα μας, ακόμη και όταν αυτοί έχουν διαφορετικό χρώμα και η εθνικότητα από εμάς. Mm-hmm. Και αυτοί είναι άνθρωποι όπως και εμείς έτσι κι αλλιώς, και θα πρέπει να τους νοιαζόμαστε. Και η συμπεριφορά μας πώς θα πρέπει να είναι? Όπως είναι και με όλους τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Τώρα μιλάς για ξένους. Μήπως μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα για να σε καταλάβω? Για παράδειγμα, στη γειτονιά μας ερχόταν μια οικογένεια ξένων. Οι περισσότεροι από εμάς τους φοβόμασταν, δεν θα είχαμε επαφές μαζί τους και θα τους είχαμε απομονώσει. Αλλά αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να τους στηρίζουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν τη χώρα τους και έφτασαν σε μια ξένη χώρα για να ξαναρχίσουν τη ζωή τους και είναι αυτοί που χρειάζονται βοήθεια. Και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του ρατσισμού στην καθημερινότητά μας και να υπάρχει ισότητα σε όλους. Ποια μέτρα θα μπορούσε να λάβει το κράτος για να αποτρέψει το φαινόμενο του ρατσισμού στη χώρα μας? Πιστεύω ότι το κράτος είναι ο βασικός παράγοντας, ο οποίος θα μπορούσε να λάβει κάποια δραστικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει το φαινόμενο του ρατσισμού στη χώρα μας. Και πιστεύω ότι όλοι οι άλλοι δευτερεύοντες παράγοντες εξαρτώνται από αυτόν, οπότε οφείλει να προσφέρει κάποιες βασικές λύσεις προκειμένου να αποτρέψει το φαινόμενο αυτό. Μάλιστα, πιο συγκεκριμένα. Πιστεύω ένα βασικό μέτρο που θα μπορούσε να λάβει είναι ο εξαναγκασμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να προβάλλουν αποκλειστικά και μόνο την αλήθεια για θέματα που αφορούν έμεσα και τους μετανάστες, όπως αυτό της εγκληματικότητας της χώρας, εξαιτίας των οποίων πολλοί τόπιοι προχωρούν στην υπεράσπιση του ρατσισμού εξαιτίας των παραποιημένων στοιχείων που παρουσιάζουν. Όσον αφορά τις αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν στα γραφεία του κράτους, τι προτείνεις? Πιστεύω ότι πρέπει να εξεταστούν άμεσα, γιατί και αυτός είναι ένας άλλος κύριος παράγοντας. Γιατί μέσω αυτών οι μετανάστες θα μπορούσαν να είναι υπό την πλήρη προστασία του κράτους και θα τους αναγνωρίζονταν όλα τα δικαιώματα. Και στη συνέχεια θα μπορούσαν μαζικά να διαμαρτυρηθούν έντονα εξαιτία εις βάρος του ρατσισμού. Τι θα μπορούσε να κάνει το κράτος όσον αφορά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των μεταναστών? Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να προχωρήσει την πλήρη κατάργηση αυτών, γιατί είναι ένας λόγος για τον οποίο ενισχύεται η ρατσιστική εντύπωση των κατοίκων των πόλεων, ότι οι μετανάστες είναι φορείς των ασθενειών από το εξωτερικό που έρχονται. Αλλά στην πραγματικότητα δυσκολάνε μέσα από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης που υπάρχουν μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πώς πιστεύεις ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται τα θέματα του ρατσισμού? Τι ήταν? Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρεθεί θύματα ρατσισμού. Τώρα, στην όψη ενός τέτοιου θύματος όμως, ευαισθητοποιούμαστε συνήθως
και δείχνουμε το έλεος μας, ας πούμε, το λυπόμαστε, αν και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Όπως δεν θέλουμε κανείς να μας λυπάται, έτσι και αυτοί δεν θέλουμε να τους λυπόμαστε. Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μετακινηθούμε στο άλλο άκρο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή να τους περιθωριοποιούμε και να κατακρίνουμε τις συμπεριφορές τους έτσι, χωρίς σκέψη. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι. Αυτό τους αξίζει άλλωστε. Δεν είναι ούτε κάτι λιγότερο ούτε κάτι περισσότερο από εμάς. Όπως θα αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, ένας λευκός το λευκό, έτσι θα αντιμετωπίσει και το μαύρο. Και κάτι για το τέλος, πιστεύω ότι αν δεν κυριαρχεί η ισότητα, ο ρατσισμός συνεχώς θα διαγκώνεται. Και αυτό ίσως έχει δυσάρεστες συνέπειες. Και η αντιμετώπιση του ρατσισμού μπορεί να επιτευχθεί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Επιτευχθεί με τον με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το σχολείο μπορεί να βοηθήσει. Γι' αυτό αφαιρώνουν. Βοηθάει και το Υπουργείο Υγεία και το Υπουργείο Παιδείας. Και το Υπουργείο Παιδείας. Πού τα πράγματα λες. Θα πρέπει να μοιραζόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Για ποιους ανθρώπους. Εντάξει, πάμε. Ακούεις, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να νοιαζόμαστε για τους υπόλοιπους ανθρώπους που έστω έχουν. Θα πρέπει αρχικά όλοι να τους αντιμετωπίσουν. Δεν είναι μόνο στην καθημερινότητά μας. Θα πρέπει οι περισσότεροι. Τσο μαγκάρι τσο, δικός με ρέστο και παπίξε. Έπεσε πολύ ξύλο όπως βλέπετε. Τι θα μπορούσε. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε κάποιοι σε κάποιες στη διάρκεια. Πώς αντιμετωπίζονται τα θύματα του ρατσισμού? Μη γελάτε μάνα, γιατί λίγο να πεις. Πώς πιστεύεις ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις? Α, πώς πιστεύεις. Αυτό δεν είναι σωστό, όμως δεν καταφέρνουμε τίποτα έτσι. Αν του δείχνουμε τον ίντερο μας και τα λοιπά, το ελαιός μας. Όπως κανείς δεν θέλει. Συνήθως όταν βλέπει. Κοίτα, αρχικά πιστεύω ότι. Επειδή όπως βλέπουμε τα παιδιά ήταν αγχωμένα και χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες, θα ήθελα να πούμε όλοι μαζί ένα μπράβο στα παιδιά. Ευχαριστώ. Τα παιδιά σε ευγνώμονουν. Λοιπόν, τώρα θα έρθει ο Θωμάς ο Πρωτόταλης να κάνει μια μικρή αποφώνηση. Παρακαλώ, χειροκροτήστε. Όπως προαναφέρθηκε, ο ρατσισμός είναι μια μάστιγα που πλήττει την ανθρωπότητα από πολύ παλιά. Οι ρίζες του είναι τόσο βαθιές και καλά βασισμένες σε πλαστά επιχειρήματα που ακόμη και στις μέρες μας, αντί να έχει εξαλειφθεί όπως τόσες άλλες ασθένειες, αυτός εξακολουθεί να κυριεύει τις ψυχές μας, αλωτριώνοντας το ήθος μας. Οι τρόποι αντιμετώπισης του ποικίλουν. Ωστόσο, εμείς οι ίδιοι αρνούμαστε να αποδεχτούμε την ύπαρξή του, συνεπώς και να εφαρμόσουμε μεθόδους για την αντιμετώπιση του. Μην ξεχνάμε ότι τις περισσότερες φορές η κοινωνία είναι αυτή που προωθεί ρατσιστικά φαινόμενα, αφού σύμφωνα με τις κυρίαρχες αξίες προβάλλεται η ατομική και όχι η συλλογική διάκριση. Οπότε, αναγκαζόμαστε να επιβάζουμε τους γύρω μας ώστε να διακριθούμε. Κατά τη γνώμη μου, ο κάθε πολίτης θα πρέπει να διαθέτει κοινωνική συνείδηση, να μπορεί δηλαδή να θέτει το συλλογικό καλό πάνω από το ατομικό. Όταν επιτευχθεί αυτό, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια άλλη κοινωνία απαλλαγμένη από μια ακόμη μάστιγα. Ξανάρθα. Παιδιά, πάρτε το αποφάσεις, δεν με ξεφορτώνεστε. Λοιπόν, τώρα ο Γιάννης ο Κανέλος σκοπεύει να μας απαγγείλει ένα ποίημα που έγραψε ο ίδιος. Όλα τα παιδιά της γης ας μαζευτούν μαζί ξανά, να πλημμυρίσει η χαρά. Άσπρα, μαύρα, κίτρινα. Να ενωθούν σαν μια γροθιά, να πολεμήσουν τα ανόητα μυαλά. Τα κολλημένα, αυτά που δεν αφήνουν εσένα και μένα, να γίνουμε ένα. Μην κρίνεις την εμφάνισή μου, μη με κρίνεις εξωτερικά.
Κοίταμε μέσα. Ψάξαμε πιο βαθιά. Ένας μαύρος χρειάζεται τη βοήθειά μου. Γιατί να τον βοηθήσω? Κοίτα αυτό. Είναι κοντρός και άσχημος. Δεν τον πλησιάζει. Δεν είναι μαύρος, ούτε άσπρος. Δεν είναι χοντρός, ούτε λεπτός. Δεν είναι ψηλός, ούτε κοντός. Είναι άνθρωπος. Έχω βαρεθεί να σας βλέπω, ρε, τόσες φορές που έχω έρθει εδώ πάνω. Τέλος πάντων. Η ομάδα μας σκοπεύει να σας αποχαιρετήσει με ένα θεατρικό, το οποίο διαδραματίζεται σε ένα γραφείο αδειών παραμονής στην Ελλάδα, έτσι. Συμμετέχουν Γιάννης Αργυρίου, Μαρία Γαθαγγέλου, εγώ και εγώ. Άντε, πάει. Χαίρετε, κυρία. Λέγε τι θες, γιατί βιάζομαι. Θα μπορούσατε να με εμποδίσετε με αυτά τα καρτιά. Έχω ξανάρθει εδώ και τα είτε Ελλάδια παραμονής για το Ελλάδα. Και εμείς είμαστε Ευρωπαϊκιστάνους. Πώς είπατε, κυρία? Τίποτα. Λοιπόν, αυτό που ζητάς δεν γίνεται. Πάνε στον 5ο όροφο, στο γραφείο 169, και αν εγκριθούν τα έγγραφά σου, ξανά έχεις σένα στα επικυρώσω. Μα, κυρία, έχω ξανάρθει εδώ. Πήγαινε, έχουμε σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθώ. Καλησπέρα. Πώς θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω? Μισό λεπτό. Μάλιστα. Καλό παιδί μου. Ναι. Σε μια υπηρεσία είμαι. Ναι. Ακυρώσω όλα τα ραντεβού εκτός του υφυπουργού. Ναι. Παρακαλώ, κύριε, καθίστε, να σας προσφέρω κάτι. Όχι, παιδί μου, ευχαριστώ. Υπόγραψα αυτά τα χαρτιά για να φεύγω. Είναι για τον άντρα της κόρης μου, ο οποίος ξέρεις είναι Σουηδός και σκοπεύει να μεταφέρει την επιχείρησή του στη χώρα μας. Α, μάλιστα. Σουηδός είπατε, από ποια χώρα? Στοκχόλμη. Ενδιαφέρον. Αυτό που ζητάτε ίσως πάρει λίγη ώρα, αλλά θα κάνω όσο το δυνατό γρηγορότερα. Και με τι ασχολείται, αν επιτρέπετε? Εξαγωγές φυσικού αερίου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, έτοιμα τα έγγραφα για την άδεια παραμονή του γαμπρού σας. Ορίστε. Όλα εντάξει? Ναι. Ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ξέρουμε ότι σας κουράσαμε, γιατί πραγματικά θέλαμε πάρα πολλά να κάνουμε. Πήρε πολύ η εκδήλωσή μας. Πριν το τέλος, λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μικρό μουσικό πρόγραμμα. Λίγα κομμάτια. Θα παίξουν ο Θοδωρής, που ήρθε από τις Σέρες ειδικά για μας από το μουσικό σχολείο. Και ο Κλάντης με το δάσκαλό του, το Γιάννη Τονατέσογλου, που ήταν και ο παλιός μας μαθητής. Χαίρετε. Θα σας πω πρώτα το «Θα χαθώ». Πως τα λόγια βιάζουν τη σιωπή, γεμίζει ο χώρος ειδονές, μια πλαστική στιγμή, μια τρύπα μες στα σύννεφα, μια τρύπα στο κορμί. Κοιτάζω στον καθρέφτη μου, το τέλος μου είναι εκεί. Και θα χαθώ ένα πρωί σε μια ελεύθερη ιδέα αναρχική. Εκεί που ο έρωτας θα'ναι πάντα γιορτή. Θα χαθώ ένα πρωί. Thank you.
ψευδές μας υδρώνουμε, βρίζοντας το Θεό. Φτιάχνουμε αγάλματα έρωτες με θάνατο κι αλκοόλ. Μια μέρα θα τους δείξω εγώ, μια μέρα φωτεινή. Θα τρέξω σαν τυφλό πουλί, δίχως φωνό και κραυγή. Και θα χαθώ ένα πρωί σε μια ελεύθερη ιδέα αναρχική. Εκεί που έκτοτας θα είναι πάντα γιορτή. Θα χαθώ ένα πρωί. Ευχαριστώ. Και ένα ακόμα από μένα, το ακορντεόν, γνωστό αντιφασιστικό τραγούδι. Στην γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο και παίζε ακορντεόν. Όταν τραγούδαγε, χτιστός ήταν ο ήλιος, φώτιες στα χέρια του άναβε τ' ακορντεόν. Βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας ακορντεό. Φασιστικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρήπη σταμάτησε τα κορδεό. Τα αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει. Οπότε ακούω από το ακορντεόν. Κι έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός μαζί. Κι έχει σαν στάμπα η ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Ευχαριστώ πολύ. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Στο μέλλον μου φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει. Σ' αρέσκω το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις. Το έργο το έχω δίνει με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου,
Συνένοχο στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω ό,τι δίβονται αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Ρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καταστοιχά σας, στο έργο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον μου φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχο στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχο στο φόνο δεν θα με έχετε. Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όφες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύριζε μέσα στο κρύο, που τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Σπάλος νύχτα το όνομά της αφήνει, θα μένω κάπου στου Κολόμπου την πλήμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα με φούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αγιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια. Όλοι μαζί. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι, πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Μεγάλο χειροκρότημα στο κλάδι. Μπράβο, κορμό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας.